Οι Ρώσοι επανακατέλαβαν το Πιατσιχάτσι συν Ζαπορίζιε και οι Ουκρανοί ακόμα τρέφουν προς τα πίσω. Η Ρωσία λοιπόν ανέκτησε τον έλεγχο του χωριού Πιατσιχάτσι στην περιοχή Ζαπορίζια. Οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει τον έλεγχο του χωριού κοντά στη Βασίλευκα, αλλά τώρα τέθηκε ξανά υπό έλεγχο από τον Ρωσικό στρατό. Το χωριό Πιατσιχάτσι στην περιοχή της Ζαπορίζια, το οποίο προηγουμένως είχε καταληφθεί από τον Ουκρανικό στρατό, επέστρεψε στον Ρωσικό έλεγχο, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ, μέλος του κύριου συμβουλίου της περιφερειακής διοίκησης. Οι στρατιώτες μας δούλεψαν σύμφωνα με την κλασική μέθοδο. Παρέστηναν τον εχθρό σε μια κυλέρια και μόλις εισήλθαν οι μονάδες του, τότε ξεκίνησε η ρωσική αεροπορία, το πυροβολικό και τα συστήματα TOS-1A. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός έχει εκδιωχθεί έξω από το Πιατσιχάτσι από Ρώσους στρατιώτες, είπε ο Ρογκόφ. Το Πιατσιχάτσι βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Βασίλευκα και βρίσκεται σχεδόν στις όχθες της πρώην δεξαμενής της Καχόφκα, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Ζαπορίζια. Προκληθήκαν ζημιές από πυρά στην περιοχή συγκέντρωσης του Ουκρανικού στρατού, πάνω από 12 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε ο ίδιος. Στις 18 Ιουνίου, το Ρωσικό Γραφείο Πολέμου ανέφερε ότι οι πιο ενεργές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν εκεί, στην περιοχή των οικισμών Νοβοπορόφκα, Νοβαντανίλοφκα και Μαλάγια των Χάτσα, που βρίσκονται κοντά στην πόλη Όρεγκοφ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ενισχύθηκαν με δυνάμεις τριών ταγμάτων, με άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, αλλά όλες οι επιθέσεις αποκρούστηκαν. Το χωριό Πιατσιχάτσι, στην περιοχή της Ζαπορίζια, επέστρεψε στον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό ανακοίνωσε στις 18 Ιουνίου ο πρόεδρος του κινήματος Είμαστε με τη Ρωσία, Βλαντιμίρ Ρογκόφ, στο κανάλι του στο Telegram. Όπως τονίσει ο ίδιος, τα ρωσικά στρατεύματα κρατούν θέσεις σε βασικά υψώματα πάνω από το χωριό και διεξάγουν κινητή άμυνα. Ο Ρογκόφ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο οικισμός Πιατσιχάτσι θα εγγραφεί στο ένδοξο χρονικό της απελευθέρωσης των ρωσικών εδαφών από τους εχθρούς. Το Πιατσιχάτσι τέθηκε υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στις 18 Ιουνίου. Έτσι, σύμφωνα με τον Ρογκόφ, τα ουκρανικά στρατεύματα δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον οικισμό υπό τον έλεγχό τους ούτε μία ημέρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.